Πάμε όμως να περάσουμε στη στήλη του αθλητισμού μας με καλεσμένους και να γνωρίσουμε ένα εξαιρετικό άθλημα για το οποίο δεν έχουμε ξαναμιλήσει. Είναι πρώτη φορά που θα μιλήσουμε εδώ στην εκπομπή. Θα μιλήσουμε για πόλο λοιπόν και για το σκοπό αυτό έχω μαζί μου τον Μιχάλη Τολόλη. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας για να γνωρίσουμε ένα εκπληκτικό άθλημα, ολυμπιακό, με μεγάλη ιστορία και στην χώρα και που εσείς με τον Πύρο κάνετε μια καταπληκτική δουλειά. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε να γνωρίσουμε λίγο το άθλημα, Μιχάλη. Βεβαίως. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε εκ μέρους του Σωματείου, από τη Διοίκηση και από το Προπονητικό Επιτελείο τους αθλητές και τους γονείς που μας κάνατε την τιμή να μας καλέσετε να μιλήσουμε για το πόλο. Το πόλο είναι ένα ομαδικό άθλημα το οποίο ξεκίνησε ως εξής. Έχει ξεκινήσει στις Ινδίες με Άγγλους έφηπους. Τότε το πόλο πεζόταν, ας πούμε, το 1860 με τα άλογα που όλοι γνωρίζουμε. Πέφτει το μπαλάκι στη λίμνη, μπήκαν οι αθλητές μέσα και κατάλαβαν ότι αυτό μπορεί να γίνει κάτι, διαπίστωσαν ότι μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο και μέσα σε θάλασσα και αργότερα σε πισίνες. Οπότε αργότερα έγινε και το πρώτο επίσημο παιχνίδι Αγγλίας-Σκοτίας το 1876. Αργότερα ακολούθησαν και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής φυσικά και της Αυστραλίας και τα καταφέρανε σε σημείο που έγινε και Ολυμπιακό άθλημα αμέσως το 1900. Βέβαια το 1900 μέχρι σήμερα το πόλο έχει αλλάξει πάρα πολύ ως άθλημα. Έγινε πιο δυνατό, πιο γρήγορο, πιο ευφυής. Έχουν αλλάξει οι κανονισμοί. Έχει αλλάξει και ο τρόπος γυμναστικής. Και να φτάσουμε στο σημείο ότι έχει έρθει και στην Ελλάδα το 1920. Στη δεκαετία του 1920 μιλάμε ήδη 100 χρόνια. Δείχνει το πόσο σημαντικό είναι το άθλημά μας στην χώρα μας, στην Ελλάδα. Βέβαια οι πρώτες ομάδες τώρα ας πούμε είναι γύρω στις 80 με 100 σωματεία πόλο μόνο. Τότε ήταν 10-15 ομάδες που ήταν ήδη αρκετές για την εποχή του, με Ολυμπιακό, Εθνικό, Πάτρα, Καλαμάκι, αρκετές από αυτές τις ομάδες, ο Άρης, έχουν πάρει πολλά πρωταθλήματα. Φτάσαμε στη δεκαετία του 80 που πήρε και τα πρώτα πρωταθλήματα η Γλυφάδα, στη δεκαετία του 90 η Ρωμαλαία Βουλιαγμένη και ούτω καθεξής. Αυτή είναι μια συνοπτική έτσι, ιστορία για το πόλο. Το οποίο το πόλο είναι ένα άθλημα με επταμελείς. Παίζουν 7 εναντίον 7, ο ένας είναι τερματοφύλακας, οπότε είναι 6 εναντίον 6 και θεωρώ ότι το πόλο είναι η καλύτερη φυσική αερόβια γυμναστική. Το λέω εκ πείρας που έχω παίξει πάρα πολλά χρόνια από την Αμερική που γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Long Beach της Καλιφόρνιας, μετέπειτα στη Βουλιαγμένη, σε μια ομάδα το οποίο έμαθα και το know-how, κάνοντας προπόνηση με την καλύτερη ομάδα και με τους μεγαλύτερους αθλητές εκείνης της εποχής, Καλαμάκι, Λυσιακό και Λάρισα. Είναι ένα ομαδικό άθλημα με την καλύτερη φυσική αερόβια γυμναστική που είπα, για να σας δώσω να καταλάβετε το πόσο δύσκολο είναι το πόλο, γιατί δεν είναι μόνο το κολύμπι, που είναι βασικό το κολύμπι, είναι και το πώς θα κρατήσεις την μπάλα με τεχνική κατάρτιση, να είναι σωστά το σώμα σου ξεκινώντας από τα πόδια, να βγαίνεις ψηλά το νερό και να μένεις για πολλή ώρα δουλεύοντας τα πόδια από κάτω. Κοιτάς τον τερματοφύλακα, αλλά το μυαλό σου και τα μάτια σου κοιτάνε παράλληλα και τους συμπαίχτες σου, μήπως ξεμαρκαριστεί κανένας, οπότε δίνεις και πάσα και χωρίς να κοιτάξεις. Μπλοκ, κλεψίματα, να φεύγεις μόνος σου στο τέρμα και να σε κυνηγάνε από πίσω σαν λυσσασμένοι, να το πω έτσι, οι άλλοι αντίπαλοι κτλ. Κτλ. Κολυμπώντας από το ένα τέρμα στο άλλο, με έναν αντίπαλο δίπλα σου, σταματάς, οριζόντια θέση, ελληνορωμαϊκή πάλι και ξανά πίσω και ξανά και ξανά, μπορείς να καταλάβεις πόσο δύσκολο είναι το πόλο. Είναι σαν το handball, που και το handball, από τα λίγα που ξέρω, έχει μεγάλη επαφή με τον αντίπαλο, έτσι και το πόλο. Όλοι οι αθλητές πάνω, όλοι οι αθλητές κάτω, όλοι παίζουν άμυνα, όλοι παίζουν επίθεση, όπως και το μπάσκετ. Εντάξει, στο πόλο είναι λίγο πιο σκληρά τα φάου
και αυτό το κάνει και πιο ωραίο, ας πούμε, στο άθλημα. Σίγουρα πιο θεματικό, πιο δυνατό. Πιο θεματικό. Και να πούμε ότι είναι ένα άθλημα το οποίο έχει φέρει επιτυχίες και στη χώρα μας, είτε σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι, εγώ θυμάμαι το 2004 δεύτερη θέση γυναίκες, σημαίνει μετάλλιο, τέταρτη άντρες, στα παγκόσμια, στα πανευρωπαϊκά. Έχουμε επιτυχίες και σε επίπεδο συλλόγων, έτσι, συμμετοχές στο Champions League και όλα αυτά. Ναι. Το ότι έχουμε διαχρονικά, ας πούμε, για πολλές δεκαετίες επιτυχίες στο άθλημά μας και σε συλλογικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, οφείλεται στην επαγγελματική συνείδηση που έχουμε όλοι μας. Έτσι, υπάρχει επαγγελματική συνείδηση και σοβαρότητα και ήθος. Εννοείται ότι δουλεύουν και πάρα πολύ καλά οι υποδομές των σωματείων πόλο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκινά το παιδί, ας πούμε, από πολύ μικρή ηλικία στα τμήματα υποδομών, που λέγεται και junior water polo ή κάποιος άλλος να το ονομάσει κάπως διαφορετικά. Είναι ένα παιδομάζωμα που κάνουμε όλες οι ομάδες, από 5 ετών έως και 9, 10 και 11, που τους μαθαίνουμε τα μυστικά της κολύμβησης αρχικά, που είναι και αναγκαστικό. Βασικά να μάθει να κολυμπάει σωστά. Δεν είναι ο σκοπός μας δηλαδή να πάει να τρέξει χρόνος όπως κολυμπητή. Κάνει η κολύμβηση. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Αυτό κάνουμε κι εμείς σαν ομάδα Πόλο Πύρος. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνουν όλες οι ομάδες πόλο παγκοσμίως. Σωστά. Το έχω δει στην Αμερική. Βέβαια, αυτό στα Γιάννενα πρέπει να το εξηγήσουμε λιγάκι αυτό, γιατί είναι λογικό να μην το ξέρει ο κόσμος. Έτσι, ότι δεν χρειάζεται, μπορεί να φέρει ένας γονέας το παιδί του στο σύλλογο του Πύρου Ιωαννίνων. Εμείς μέσα στο πρόγραμμα αυτό τους μαθαίνουμε να κολυμπάνε το ελεύθερο και το πρόσθετο, που είναι τα βασικά. Και εννοείται ότι μέσα στο πρόγραμμα υπάρχουν παιχνίδια που έχει να κάνει με την μπάλα, ας πούμε. Τους μαθαίνουμε τα βασικά. Το ένα παιδάκι 5-6 χρονών ή 9-10, τους μαθαίνουμε τα βασικά. Δηλαδή να μην πιάνουν την μπάλα με τα δύο χέρια. Να μην κάνουν κεφαλιές. Να μην τραβάνε τον αντίπαλο από το μαγιό. Γιατί είμαστε τίμοι κάτω από το νερό όλοι, όπως έχουν όλοι δει με τις κάμερες. Να μην τραβάμε. Να έχουν το σώμα τους σωστά. Για να είναι σωστά το σώμα τους, πρέπει να είναι και σωστά τα πόδια, γιατί όλα ξεκινάνε από τα πόδια. Βασικά πράγματα που κάνει και το παιχνίδι ευχάριστο μέσα από την προπόνηση, και αυτή τη στιγμή έχουμε 30 παιδιά στη μικρή πισίνα, από 5 έως 9 ετών. Βέβαια και εμείς οι προπονητές είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι. Προσωπικά εμείς, και εγώ προσωπικά, δεν αναπαύουμε ούτε δευτερόλεπτο, έτσι. Είμαστε πάρα πολύ σοβαροί με αυτό που κάνουμε, το αγαπάμε αυτό που κάνουμε, έτσι. Και αυτό βέβαια το μεταφέρουμε και στο παιδί. Γιατί λέει ο άλλος, ας πούμε, πώς το μεταδίδεις αυτό στο παιδί. Όταν βλέπω το παιδί, τον προπονητή του να είναι πορωμένος με κάτι, θα πορωθεί και αυτός, αλλά με την καλή έννοια. Πρέπει να το μάθεις να περπατάει μέσα στο νερό σωστά, ας πούμε, να του μαθαίνεις νοοτροπία, χαρακτήρα, να σέβεται τον αντίπαλο. Να παλεύουμε, εννοείται, πάντα για την νίκη, αλλά στην ουσία παλεύουμε ο ένας για τον άλλον. Έτσι. Και αυτό φαίνει και τη φιλία μέσα από την ομάδα και δένεται η ομάδα σιγά σιγά από τη μικρή πισίνα. Για να ξεκινήσει, ας πούμε, μετέπειτα, ας πούμε, το αγωνιστικό που είναι στη μεγάλη πισίνα. Σωστά. Είναι και ένας τρόπος κοινωνικοποίησης αυτός, οπωσδήποτε. Μας αναφέρεις ηλικίες, οπότε από ό,τι καταλαβαίνω και στον Πύρο, αλλά και γενικά νομίζω είναι ένα άθλημα που ξεκινάς από μικρή ηλικία. Μπορείς να το ξεκινήσεις από 5 χρονών δηλαδή. Ναι. Ναι, πρέπει να το πούμε αυτό πάλι, γιατί μπορεί να μην το γνωρίζει ο κόσμος, το εξήγησα και πριν. Από δεν χρειάζεται να πάει σε κολυμβητική ομάδα δηλαδή. Για να πάει μετά και να έρθει μετά στο πόλο. Δεν το κάνουμε εμείς αυτό. Εγώ δηλαδή δεν πάω στα κολυμβητικά σωματεία να πω, έλα εδώ, εσύ κολυμπάς καλά, έλα στο πόλο. Δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι ανήθικο. Έτσι. Και πέρα από το ότι είναι ανήθικο, πιστεύω, και όχι πιστεύω, και έτσι είναι, ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώσουν στο σύλλογο. Εμείς τώρα δηλαδή στη μικρή πισίνα, παρόλο που δεν παίζουν πρωτάθλημα αυτές οι ηλικίες, τους βάζουμε το σκουφάκι του πόλου, με το σήμα του Πύρου. Έτσι, δηλαδή μαθαίνει την ταυτότητά του. Ότι εδώ γεννηθήκαμε, εδώ θα μεγαλώσουμε, εδώ θα μεγαλοπρεπήσουμε. Έτσι, σεβασμός πάντα στο συμπαίκτη μας και στον αντίπαλο και στα άλλα αθλήματα που υπάρχουν. Γιατί όλα τα αθλήματα του υγρού στίβου είναι υπέροχα και το κολύμπι είναι πάρα πολύ ωραίο άθλημα και συγχρονισμένοι και το πόλο και η κατάδυση και όλα.
Να πούμε βέβαια, Μιχάλη, επειδή όπως είπαμε και πριν, είσαι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη εμπειρία και από την Αμερική και από πολλές ομάδες και από πρωταθλητισμό ουσιαστικά στο πόλο. Ναι. Πώς ξεκίνησε ο σύλλογος, ο Πύρος, έτσι, βάλε μας λίγο στο κλίμα. Γιατί είναι ο μοναδικός σύλλογος αυτή τη στιγμή πόλο στην πόλη και ασχολείται κατεξοχήν με το πόλο και με τίποτα άλλο. Ναι. Καταρχάς, να είμαι ειλικρινής, η πρώτη ομάδα πόλο στα Ιωάννινα ήταν η Ολυμπιάδα Ιωάννινα. Έτσι, που ξεκίνησε σιγά σιγά τα βήματά της από τις αρχές του 2003-2002, δεν θυμάμαι ακριβώς. Συναντήθηκαν οι δρόμοι μας στοιχεία το 2008 και ανέλαβα την ομάδα αυτή που είναι η κολυμβητική ομάδα, αλλά είχε και το τμήμα πόλο, που ήταν μια αφηβική ομάδα με τους 92-93 γεννηθείς. Και ήταν ένα όμορφο ταξιδάκι με τα παιδιά αυτά, γιατί ήμουνα 2 χρόνια στο σύλλογο και ευχαριστώ τον συγκεκριμένο σύλλογο που μου έδωσε την ευκαιρία να αποδείξω τι μπορώ να κάνω, ας πούμε, για την πόλη μας και για το άθλημά μας κυριότερα. Mm-hmm. Ήταν ένα όμορφο ταξιδάκι με τα παιδιά αυτά, διότι ήταν οι πρώτες νίκες πρόκρισης. Mm-hmm. Το να κερδίζεις με το καλημέρα. Και δεν το λέω επειδή ήταν η παρουσία μου, αλλά εγώ ήμουν αυτός που έπιασα τα παιδιά αυτά. Τα παιδιά με πίστεψαν, έκαναν κάθε μέρα προπόνηση. Κατεβήκαμε σε πολλούς αγώνες, ψάχναμε αγώνες παντού για να παίζουμε. Γινόταν κάτι καλό, φαινότανε, το είδαν και οι γονείς και ο σύλλογος και κάναμε τις πρώτες νίκες πρόκρισης. Ήθελα να το αναφέρω αυτό, γιατί αυτό είναι και το σωστό. Γιατί μετά από 50 χρόνια αυτό θα πρέπει να αναφερθεί. Τώρα, αυτό που κάναμε εμείς σαν Πύρος είναι ότι δημιουργήσαμε ένα καταστατικό που είναι μόνο για το πόλο. Είναι κάτι το οποίο έλειπε από την πόλη μας. Δηλαδή, να ξέρει ότι η διοίκηση και τα μέλη και οι γονείς και οι αθλητές ότι η βαρύτητα που θα δώσουμε είναι στο πόλο. Να μην σκέφτεται κανένας άλλος, δηλαδή, για οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Αυτή είναι ο κανόνας μας, τέλος πάντων. Μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι σωστός. Εμείς έτσι πράττουμε. Το πόλο και τίποτα άλλο. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε το 2010-11. Αν ανατρέξει κανείς πίσω το πώς ξεκινήσαμε το πόλο στα Γιάννα και πώς είμαστε σήμερα, θα δούνε ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος. Έτσι, δηλαδή, όταν πρώτο ήρθα, συνάντησε μια κατάσταση που δεν επιτρεπόταν η μπάλα μες στο νερό, να το πούμε έτσι απλά. Και αυτή τη στιγμή έχουμε όλη την πισίνα, έχουμε 8 τέρματα, έχουμε 75 αθλητές, μικρή μεγάλη πισίνα, έχουμε τις κατηγορίες μίνι παιδών, το παιδικό, το εφηβικό και τη γάμα αθηνική ανδρών. Οπότε, αν κάποιος ανατρέξει και δει ότι διαχρονικά, τώρα είναι το 7ο έτος τώρα αυτό που έχουμε τώρα, που είμαστε συνεχώς στα πανελλήνια πρωταθλήματα, θα δει ότι για να έχουμε συνεχώς μίνι παιδών, που είναι για κατηγορίες πρωταθλήματος 10, 11 και 12 ετών, σημαίνει ότι η ομάδα έχει βάθος, δουλεύει δηλαδή με τις υποδομές του. Δουλεύει από το βάθος, δηλαδή με πιτσιρίκια. Κάνουμε ό,τι κάνουν όλες οι επαγγελματικές ομάδες πόλο. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Μέχρι που να γίνουμε κι εμείς μεγάλη ομάδα. Έτσι. Αλφα εθνική. Το ευχόμαστε. Έτσι. Ξέρω τι έχω να περάσω. Έτσι. Γιατί όσο λάμπεις, τόσο σε πολωμάνε. Αλλά δεν πειράζει. Θα το κάνουμε το ταξίδι. Θα τα καταφέρουμε αργά ή γρήγορα. Αλλά θέλει προσεκτικές κινήσεις. Θέλει σοβαρότητα, ταπεινότητα, πάρα πολύ δουλειά, σεβασμός και πάρα πολύ δουλειά. Μακάρι το ευχόμαστε, γιατί οι επιτυχίες για την πόλη σίγουρα θα είναι, νομίζω, πολύ μεγάλες και πολλά τα ωφέλη αν έχουμε μια ομάδα πόλο έτσι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πάντως, ήδη έχετε επιτυχίες, Μιχάλη. Από ό,τι ξέρω, το εφηβικό για 3 συνεχόμενες χρονιές είναι στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό με τη φουρνιά των 2001 που έχουμε στο Σύλλογο. Ήτανε, γιατί το λέω αυτό, γιατί ήταν η πρώτη φουρνιά που ξεκινήσαμε όταν άνοιξε ο Πύρος. Τα 2001 και τα μάτια μας έλεγα συνεχώς. Λοιπόν, έχει φτάσει η ομάδα, ας πούμε, εγώ προσωπικά που τα γύμνασα τα παιδιά στη μικρή πισίνα. Τα είχα Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού. Μετά μεταπηδήσανε στη μεγάλη πισίνα. Παίξανε μίνι παιδών και φτάσαμε στο παιδικό πρωτάθλημα να φτάνουμε σε αγώνα μπαράζ για να παίξουμε, για να καταφέρουμε να πάμε τελική φάση, να πάμε δηλαδή στις 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Δηλαδή να παίξουμε Βουλιαγμένη, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό,
Γλυφάδα, Χίο και Χανιά. Πού είναι τα μεγαθύρια του αθλήματος. Έτσι, παίξαμε με τον Φίβο και χάσαμε στον παράζ αυτό. Φύγανε από την παιδική κατηγορία και μπήκαν αμέσως στον εφήβων. Πέρσι κάναμε το ίδιο, δεν φτάσαμε στον παράζ βέβαια, πήραμε βαθμούς στην ημιτελική φάση. Φέτος ξανά με την ίδια φωνιά είμαστε ημιτελική φάση. Δηλαδή τώρα παρέμειναν 25 ομάδες. Mm-hmm. Από τις 55-56 ομάδες που αρχικά ήταν το πρωτάθλημα, φτάσαμε στους 25. Τώρα θα δούμε σε ποιο όμιλο θα κληρωθούμε, αλλά όπου και να κληρωθούμε θα είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολα, γιατί όλοι θέλουν να προκριθούν και να πάνε τελική φάση. Αυτό θα ήταν μια μεγάλη επιτυχία να το καταφέρουμε. Θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ. Το ότι τα παιδιά αυτά τα 2001 έχουμε δώσει μέχρι στιγμής 11 επίσημα παιχνίδια και έχουμε μια ισοπαλία και μια ήττα. Τρομερό ρεκόρ. Λοιπόν, τα παιδιά χάσανε το μάτς αυτό και ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένοι. Αυτό λέει πολλά. Έτσι, δηλαδή ήμασταν αίτητοι από τον Νοέμβριο μήνα μέχρι και που είχαμε το πρωτάθλημα πριν 2 εβδομάδες. Αυτό λέει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι τα παιδιά μάθανε ότι αγαπάνε το άθλημά τους και τα δίνουν όλα και θέλουν να πάνε καλά. Έτσι. Και εννοείται ότι η κάθε φουρνιά θα είναι και καλύτερη και από την προηγούμενη. Αυτός είναι ο στόχος. Να βάζουμε δηλαδή σε κάθε φουρνιά ένα λιθαράκι σε σχέση με την προηγούμενη. Τώρα αυτά τα παιδιά, ας πούμε, είναι η τελευταία τους χρονιά του χρόνου, θα είναι η τρίτη λύκειο. Έχουμε και άλλες φουρνιές από πίσω. Έχουμε πάρα πολύ καλή φουρνιά με τους 2004. Υπάρχει πληθώρα παιχτών. Έχουμε επίσης πιο μικρή φουρνιά, 2006-2007, που είναι και αυτή, ας πούμε, μελλοντική φουρνιά για τα Γιάννενα. Και θα δημιουργήσουμε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο, πρώτα ο Θεός, θα βάλουμε και παιδιά που είναι το 2010-2011 στη Μεγάλη Πισίνα. Τους διδάσκω ήδη στη μικρή να μάθουν κολύμπι. Mm-hmm. Έτσι, εγώ δεν βάζω κανένα παιδάκι από μικρή πισίνα στη Μεγάλη, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος. Έτσι. Λοιπόν, όπως μου δίνει η μάνα και ο πατέρας το παιδάκι από το χέρι, έτσι, εγώ είμαι υπεύθυνος να το επιστρέψω πίσω σώο και αυλαβή και χαρούμενο. Σωστή. Έτσι, γιατί όλα τα παιδάκια λένε «Μαμά, θέλω να ξαναπάω για προπόνηση». Αυτό λέει πολλά για το σωματείο μας. Έτσι, γιατί θέλω να έχω τη συνείδησή μου καθαρή και αγαπώ αυτό που κάνω και αγαπώ και όλα αυτά τα παιδιά. Ότι είναι 75 πολίστες, όπως ήμουν εγώ στα νιάτα μου. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό και μιας και το ανέφερες, να πούμε στο σημείο αυτό, Μιχάλη, πού μπορεί να σας βρει ο γονέας, φαντάζομαι, στη Λιμνοπούλη, έτσι. Ο γονέας, οι γονείς βοηθάνε πάρα πολύ και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που εμπιστεύονται το πρόσωπό μου και τη διοίκηση για πολλά χρόνια στο Σύλλογο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούν να μας βρουν στη Λιμνοπούλα ανά πάσα στιγμή. Εμείς είμαστε εκεί Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Έχουμε το τμήμα Junior Water Polo, τέλος πάντων, στη μικρή πισίνα που είναι από τις 8:20 με 9 το βράδυ, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Και 8:45 με 10:30 έχουμε όλη τη μεγάλη πισίνα που βγαίνουν οι λωρίδες, βάζουμε τα τέρματα και ξεκινάμε την προπόνησή μας. Προσκαλώ όλους τους γονείς να τα πηγαίνουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό. Εννοείται ότι εγώ με το πόλο διαφημίζω αυτή τη στιγμή, το πόλο ας πούμε είναι η δουλειά μας, αλλά καλά είναι να τα στέλνουν σε όλα τα αθλήματα, γιατί όλα τα αθλήματα είναι καλά. Mm. Εμένα προσωπικά το παιδί μου αύριο μεθαύριο, εντάξει, μπορεί κατά βάθος να θέλω να παίξει πόλο, αλλά άμα μου πει μου αρέσει το handball, ή μου αρέσει η κοπελασία, ή μου αρέσει το box, ή το μπάσκετ, ή το βόλι, άμα έχει διαβάσει και έχει την τσάντα έτοιμη, αυτό είναι ευλογία για μένα. Σωστό. Έτσι, οι γονείς να φέρνουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός είναι το πιο σημαντικό πράγμα των ανθρώπων. Έτσι, γιατί ο αθλητισμός φτιάχνει χαρακτήρες, φτιάχνει ανθρώπους. Μαθαίνει μέσα από τον αθλητισμό πάρα πολλά πράγματα. Μαθαίνει να είναι ψύχρεμος. Μαθαίνει πειθαρχία, μαθαίνει να σέβεται. Μπορεί να τον προκαλέσει κάποιος μέσα στο παιχνίδι, θα πρέπει να είναι ψύχρεμος. Μπορεί ο διαιτητής να κάνει ένα λάθος. Πόσα πράγματα να διαχειριστεί και ένας διαιτητής. Ο διαιτητής έχει το μεγαλύτερο άγχος σε όλο τον κόσμο. Παίχτες, προπονητές, φιλάθλους, παρατηρητές. Λοιπόν,
να είναι ψύχρυμος με μια απόφαση που μπορεί να είναι ανθρώπινη και λάθος ενός διαιτητή. Μπορεί η κερκίδα να βρίζει και να σε φωνάζει. Τι θα κάνεις εσύ, μπορεί να σου κάνει χειρονομίες σε όλο το παιχνίδι. Τι θα κάνεις, θα βγεις έξω να τσακωθείς. Σωστό. Λοιπόν, οπότε αυτά είναι μικρά δείγματα, μεγάλα δείγματα μάλλον. Και αυτό θέλω να εξηγήσω στους γονείς, ότι θα μπορέσει μετά το παιδί να διαχειριστεί την οποιαδήποτε κρίση στη ζωή του. Μέσα από τον αθλητισμό. Νους υγιής, εν σώματι υγιή, λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Σωστό. Έτσι και ο αθλητισμός μας κάνει και περήφανος. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ζούμε δύσκολες μέρες. Έτσι. Τι μας κάνει χαρούμενος και περήφανος. Να δούμε έναν αθλητή να σηκώνεται στο βάθρο την πρώτη θέση και να ακούγει το εθνικό σύμβολο της Ελλάδος. Έτσι, σε οποιοδήποτε άθλημα. Εννοείται. Αλλά ο αθλητισμός, αυτό είναι το μήνυμα, σώζει πραγματικά, σώζει και οι γονείς να τα φέρνουν στον αθλητισμό. Έτσι. Τώρα εμείς ως ομάδα Apollo είμαστε πάρα πολύ σοβαροί σε αυτό που κάνουμε. Εκπροσωπούμε το άθλημά μας σοβαρά και πάξια, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ο πύρος ακούγεται παντού. Έτσι. Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, τα Χριστούγεννα πήγε ένας αθλητής μας, έχει μια θεία κάτω στη Νέα Σμύρνη και πήγε να κάνει προπόνηση στον Πανιόνιο. Πήρα τον προπονητή τους, που τον ήξερα, και τους είπα αν μπορεί να γυμναστεί για μια εβδομάδα που θα κλείσουμε. Και μου είπε βεβαίως. Μπαίνοντας στο τρόλεϊ, έτυχε να είναι στην πλάτη του δύο αθλητές του Πόλο. Και λέγανε αυτοί, ήταν έφηβοι μάλλον, ανέφεραν τον Πύρο, ότι είναι και ο Πύρος. Μην ξεχνάμε και τον Πύρο, ότι μπορεί να πάει και ο Πύρος στη τελική φάση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και έχω ακούσει γενικότερα ότι ο Πύρος ακούγεται κάτω στην Αθήνα και έχει έρθει και προσωπικός μου φίλος και πρώην συμπαίκτης στη Βουλιαγμένη ο Αφρουδάκης που είδαμε στο Facebook, αλλά ήρθε πάρα πολύ γρήγορα γιατί ήθελε να γυρίσει την Ήπειρο. Έχει φτιαχτεί και ο δρόμος, έχει γίνει πολύ ωραίος. Γυρίσανε Ζαγοροχώρια, Μέτσοβο και ήρθαν και ένα βράδυ στα Γιάννα και μου κάναν την έκπληξη μπροστά στην πόρτα του σπιτιού μου. Και μου είπε το εξής ο Γιώργος Αφρουδάκης, ότι αυτό που είδα, μου λέει, στην αφίσα του Πύρου που είσαστε όλοι στην κερκίδα με τα σκουφιά, έπαθα σοκ, μου λέει. Έχω πάθει σοκ. Καλά είναι όμως αυτό να συνδυαστεί και με μια επιτυχία. Τώρα είμαστε 7 χρόνια σύλλογος. Θα έρθει και επιτυχία, είναι θέμα χρόνου. Αλλά θέλει προσεκτικές κινήσεις, γιατί μπορείς να πέσεις άτσαλα κάτω. Εμείς το ευχόμαστε, γιατί πραγματικά, όπως είπες και εσύ, ο αθλητισμός ίσως αποτελεί λύση σε αυτή τη περίοδο τη δύσκολη που ζούμε και κάνει καλό σε όλους, νομίζω, να έχουμε και μια επιτυχία και από το Πόλο και να ακούγεται και η πόλη, έτσι, γιατί είναι πύρος ενίων, όπως και να το κάνουμε. Ο αθλητικός τουρισμός, αύριο μεθαύριο, το να έρθει και μια πολύ μεγάλη ομάδα στο Πόλο για να γίνει ένας αγώνας και στα Γιάννενα, νομίζω θα είναι ευχής έργων. Είναι ευχής έργων, είναι έτσι όπως τα λέτε. Εμείς βέβαια σαν Πύρος Ιωαννίνων Water Polo θα θέλαμε να υπάρχουν και άλλες ομάδες στην Ήπειρο. Η Πρέβεζα, κατά την άποψή μου, επειδή είχε και παλαιότερα Πόλο και είχε και πολύ καλή ομάδα στη Β' Αθηνική Ανδρών και πήγαιναν καλά και οι εφηβικές τους ομάδες. Ξέρω αρκετά παιδιά κάτω από την Πρέβεζα. Λόγω πισίνας δεν μπορεί να λειτουργήσει όλο τον χρόνο, οπότε λίγο δύσκολα να συνεχιστεί η ομάδα. Εδώ σας το πω έτσι απλά, μακάρι να υπήρχε ομάδα και να μας κέρδιζαν. Δεν έχουμε ομάδες να κάνουμε φιλικά. Όλα αυτά είναι αποστολές. Έχει πολλά έξοδα το Πόλο. Πρέπει να κάνεις αποστολές. Δεν είναι ατομικό το άθλημα, είναι ομαδικό. Άρα πρέπει να κλείσεις λεωφορείο. Πρέπει να κλείσεις ξενοδοχεία. Πρέπει να κλείσεις εστιατόριο. Όλα αυτά κοστίζουν. Εντάξει, θα πας στην Αθήνα που είναι οι καλύτερες ομάδες. Θα πας στον ΠΑΟΚ. Θα πας στον Βόλο. Θα πας στην Πάτρα. Θα πας στην Κέρκυρα. Το κάνεις μια φορά το μήνα. Αλλά στην καθημερινότητα. Αυτό που έχει όλη η Ελλάδα δεν το έχουμε εμείς εδώ στην Ήπειρο. Εμείς απλώς ανοίξαμε δρόμο τώρα το στα Γιάννα. Εμείς εδώ έπρεπε να έχουμε και στην Άρτα μια ομάδα και στην Πρέβεζα μια ομάδα. Βάλει και την Κέρκυρα, να ένας όμιλος Ήπειρου. Να μπορείς να παίζεις δηλαδή κάθε Σάββατο ένα φιλικό παιχνίδι. Και για αυτούς θα ήταν κίνητρο και για μας θα ήταν κίνητρο. Μακάρι να γίνει. Μακάρι να γίνει. Γενικά για μας είναι όλα πιο δύσκολα για τα Γιάννενα. Δεν σταματάμε την προσπάθειά μας. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο και θα αυξηθεί ο κόσμος στο Πόλο. Είναι ένα πανέμορφο και συναμπαστικό άθλημα. Και είμαστε η ομάδα που εκπροσωπεί το άθλημα αυτό επάξια σε όλη την Ελλάδα. Και θα πάμε, πηγαίνουμε μπροστά. Μόνο μπροστά θα πηγαίνουμε.
Και το ευχόμαστε όλοι. Και βέβαια, μακάρι, όπως είπες και εσύ, Μιχάλη, να έχουμε και επιτυχίες και πολλές και να μας ξανάρθετε και να σας έχουμε. Να μιλάμε στοιχώς για το πόλο. Είναι καλό αυτό. Εγώ σας υπόσχομαι ότι στην επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε, τέλος πάντων, θα έχουμε και έναν αθλητή του Πύρου εδώ να μιλήσει και αυτός να πει την άποψή του, ας πούμε, για την ομάδα και για το άθλημα. Βέβαια. Και θα σας κάνω και μία έκπληξη από ένα δημόσιο πρόσωπο, πρώην συμπαίχτη μου, που έχει παίξει στην Εθνική Ανδρών, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να μιλήσει και αυτός. Θα κάνουμε την εκπομπή έτσι πιο ωραία. Εξάλλου μου το έχετε πει και ο ίδιος αυτό, για να είμαι ειλικρινής, αλλά την επόμενη φορά σας το υπόσχομαι, όταν θα μας κάνετε την τιμή να κάνουμε ξανά εκπομπή, θα το κάνουμε πολύ σύντομα. Η εκπομπή είναι ανοιχτή και μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή να έρθουμε και στο κολυμβητήριο, να δούμε πώς γίνεται η προπόνηση, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για όλα αυτά. Πάντως ο κόσμος να ξέρει ότι για το πόλο, παρόλο που μπορεί να μην ξέρει, ας πούμε, τους κανονισμούς, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δει αγώνα πόλο και να μην έχει εντυπωσιαστεί. Πραγματικά το λέω αυτό το πράγμα. Και μιλάω, ας πούμε, για κατηγορίες Α1 κυρίως και εθνικών ομάδων. Και εμάς, αν έρθει κάποιος να μας δει και δει την εφηβική ομάδα και την παιδική ομάδα που έχουμε, θα εντυπωσιαστεί. Έτσι, έχουμε καλή ομάδα. Αγωνιστικά πάμε καλά. Αλλά θέλει σοβαρότητα και ταπεινότητα. Να είμαστε σοβαροί και προσγειωμένοι. Απλά στην τηλεόραση είναι καλό που το δείχνει η ελληνική τηλεόραση 1 και 2. Είναι πολύ σημαντικό για το άθλημα. Στο κρατικό κανάλι εννοείται. Που δείχνει το ελληνικό πρωτάθλημα της Α1, αλλά και το Champions League που αγωνίζεται ο Ολυμπιακός. Επειδή η τηλεόραση λίγο ξεγελάει, αν το δει ζωντανά θα εντυπωσιαστεί πραγματικά. Σαφέστατα. Και βέβαια, κλείνοντας, θα σας ρωτήσω, Μιχάλη, από αγωνιστικές υποχρεώσεις. Υπάρχει κάτι τώρα, άμεσο, τελειώνει, πώς ισχύει το καλεντάρι, ας πούμε. Καταρχάς, έχουμε προκριθεί στην εφηβική κατηγορία. Ωραία. Είναι α, β, γ και δ φάση. Από την α φάση βγήκαμε αίτητοι, στη β φάση χάσαμε μόνο ένα παιχνίδι και είμαστε τώρα στη γ φάση, το οποίο θα γίνει 22 με 24 Ιουνίου. Ωραία. Δεν ξέρουμε ακόμα την κλήρωση. Εάν περάσουμε και αυτό το εμπόδιο που δεν θα είναι εύκολο, θα είναι η δέλτα φάση που είναι και η τελική φάση. Με ομάδες όπως είναι η Βουλιαγμένη, η Γλυφάδα, ο Εθνικός, το Περιστέρι, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ κτλ. Ο Βόλος και η Πάτρα. Μετά έχουμε τον Ιούλιο, την ΓΑΜΑ Αθνική Ανδρών, το οποίο είναι 7-8 τον Ιούλιο η πρώτη φάση. Έχουμε στόχο να προκριθούμε και να πάμε τελική φάση τέλη Ιουλίου. Μήπως καταφέρουμε και ανέβουμε κατηγορία. Πολύ δύσκολα να ανέβουμε κατηγορία, για να είμαι ειλικρινής, γιατί φέτος εμφανίστηκε και η ΑΕΚ. Mm-hmm. Και βλέποντας από το ρόστερ και μόνο της ΑΕΚ, δεν μπορείς να δει. Οπότε είναι ήδη μια θέση καπαρωμένη και πρέπει μετά να βγεις δεύτερος. Στην κατηγορία αυτή γενικά ανεβαίνουν 4 ομάδες, αλλά μόνο για φέτος θα ανέβουν 2, από ό,τι πληροφορούμε. Γιατί από την Ομοσπονδία μας, που κάνουν και αυτή μια μεγάλη προσπάθεια για το άθλημά μας πολλά χρόνια τώρα, έχουμε ωραία επικοινωνία με την Ομοσπονδία μας, είναι ανοιχτή πάντα σε διάλογο, το αγαπάνε το πόλο, όπως και όλα τα αθλήματα του Υγρού Στίβου. Θέλουν κάπως να μεγαλώσουν τις ομάδες μέσα στη ΓΑΜΑ Αθνική Ανδρών, οπότε κάποιες ομάδες περισσότερο θα πέσουν φέτος από τη Β και λίγες ανέβουν από τη ΓΑΜΑ για να αυξηθούν οι ομάδες. Είναι σημαντικό, στη ΓΑΜΑ Αθνική Ανδρών έχουμε μόνο γηγενείς παίχτες. Mm-hmm. Κάτι το οποίο δεν αλλάζει την νοοτροπία μου αυτό. Το έχω δει στην Αμερική, το έχω δει και στην Αθήνα, που το αθηναϊκό πόλο είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Εγώ έχω παίξει πολλές ομάδες στην Αθήνα, σε ομάδες Α1, Α2 και Β Αθνική. Πρέπει να έχεις γηγενείς παίχτες. Γιατί οι γηγενείς παίχτες είναι αυτοί που αγαπάνε πραγματικά το σύλλογο και θα δώσουν και το κάτι παραπάνω. Όχι ότι δεν θα μπούμε στο τρυπάκι να αγοράσουμε και ένα-δυο παίχτες ή τρεις το πολύ. Έτσι, γιατί η αποστολή είναι 15 ατόμων. Σωστή. Το να έχεις 12 γηγενείς παίχτες και να μπεις στο τρυπάκι να αγοράσεις και τρεις παίχτες, δεν λέει τίποτα, δεν χάλασε ο κόσμος. Αυτοί οι τρεις παίχτες θα πληρωθούν και θα βοηθήσουν την ομάδα σου αγωνιστικά, και εννοείται ότι θα είναι και ένα όμορφο πάντρεμα, ας πούμε, από κάποιους έμπειρους πολίτες της Αθήνας κυρίως και της Θεσσαλονίκης. Θα γίνει ένα ωραίο πάντρεμα, ας πούμε, με τους γηγενείς γιαννιώτες και να αρχίζουμε να ανεβαίνουμε και κατηγορίες ανδρών. Αυτό θα γίνει, αλλά θα αποφασίσω εγώ πότε θα γίνει, γιατί
Δεν είναι εύκολο πράγμα. Θέλει διαχείριση, θέλει οργάνωση, θέλει τεχνογνωσία. Σίγουρα εγώ έχω εμπειρία, οπότε ξέρω πότε πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Να δέσουν και οι υπόλοιπες γενιές των Ιωαννίνων, γιατί θα έχουμε συνεχώς υγιεινείς παίχτες. Και εννοείται, ένα κακό που έχουμε στην πόλη μας είναι ότι φτιάχνεις μια ωραία φοιτητική ομάδα, τελειώνουν το λύκειο και φεύγουν οι περισσότεροι. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο για μας. Στην Αθήνα που είναι 40 ομάδες, ένας προπονητής μπορεί να κάνει μια βόλτα που λέει ο λόγος και να τσιμπήσει 5-10 παιχτάκια και να είναι δίπλα. Ούτε κόστος ούτε τίποτα. Σωστό. Για μας, για να φέρουμε κάποιον από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη ή από την Πάτρα και από τον Βόλο και την Κέρκυρα, πρέπει να τους πληρώσεις για να έρθουν εδώ. Σωστό. Λοιπόν, γι' αυτό είπα πριν ότι για μας είναι όλα πιο δύσκολα. Mm-hmm. Δεν μασάμε, δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτό, θα παλεύουμε συνεχώς, αλλά εύχομαι από αυτή τη γενιά, γιατί είναι η καλύτερη φοιτητική ομάδα που έχει παρουσιαστεί ποτέ στα Γιάννενα, από την σύντομη ιστορία της πόλης μας, εύχομαι να μείνουν όσο το περισσότεροι γίνονται στην πόλη μας, για να μπορέσουμε και από τα καλά πανεπιστήμια που έχουμε εδώ στα Ιωάννα, που είναι αναγνωρισμένα παντού, έτσι, να έχουν και το, γιατί το γουστάρουν το πόλο, τους αρέσει. Να μπορέσουμε με τους υγιεινείς παίκτες και με ελάχιστες μεταγραφές να μπορέσουμε να ανέβουμε και μια κατηγορία και να δούμε τι θα γίνει. Mm-hmm. Το ευχόμαστε πραγματικά, γιατί εντάξει, νομίζω ο αθλητισμός δεν διδάσκει. Υπομονή και επιμονή φέρνει τα αποτελέσματα. Επίσης έχουμε και έναν αθλητή mm-hmm. που ήταν στα κλιμάκια πέρσι της Εθνικής Παίδων. Mm-hmm. Είναι το 2002 το παιδί αυτό. Αν πες να πούμε και το όνομά του, Θεμιστοκλής Παύλος λέγεται το παιδί. Ήταν πολύ σημαντική στιγμή για μας το σύλλογο που επιλέχθηκε ένα παιδί για τα κλιμάκια της Εθνικής Ομάδος, που όλοι οι αθλητές ήταν από τα Χανιά, από τη Βουλιαγμένη, από τη Γλυφάδα, από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ, να είναι και ένα Γιάννη Οτόπουλο να δοκιμάσει την τύχη του για την Εθνική Ομάδα. Ήταν μια περήφανη στιγμή για μας. Βέβαια έχουμε και άλλους αθλητές στην Εθνική Ομάδα, οι αδερφοί Γιαννάκηδες, ο Σταύρου Ηλίας, ο Παναγιώτης ο Οικονόμου, ο Ματακούλης, ο Γιώργος ο Βλάχος. Αυτά είναι παιδιά 2001. Mm-hmm. Θανάσης Λέκας είναι παιδιά 2001. Έχουμε πολλούς 2001. Που είναι επίσης πάρα πολύ καλοί παίχτες. Και για να φτάσει αυτό το παιδί στην Εθνική Ομάδα στα κλιμάκια σημαίνει ότι έχει και καλούς συμπαίχτες. Σωστό. Είναι καλό που το ότι η ομάδα είναι όλοι αγαπημένοι μεταξύ τους. Έτσι. Σταθήκανε και παλέψανε όλα αυτά τα χρόνια για το Σύλλογο. Είμαι πολύ περήφανος για όλα αυτά τα παιδιά που έχω στο Σύλλογο, γιατί είναι καλά παιδιά, είναι καλοί μαθητές και είναι και καλοί πολίστες. Προσπαθούν πολύ. Είναι σημαντικό αυτό να το λέμε, γιατί τα παιδιά τα έχουμε στύψει σήμερα. Έχουν σχολεία, έχουν δραστηριότητες, έχουν φροντιστήρια, έχουν και αθλητισμό. Για μένα είναι ήρωες. Και μπράβο τους και θα τους έχω πάντα στην καρδιά μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, Μιχάλη, και μακάρι τα επόμενα χρόνια να έχουμε και περισσότερους παίχτες από τα Γιάννα και στις εθνικές ομάδες και εσείς σαν πύρος να μας φέρετε επιτυχίες και να γινόμαστε περήφανοι, γιατί όπως είπες και εσύ, νομίζω οι στιγμές του αθλητισμού μας γεμίζουν περηφάνεια όλους και μακάρι να έχουμε και το πόλο. Θα έχουμε, να είστε σίγουροι, θα έχουμε. Επειδή ήμουν και 10 χρόνια στην Αθήνα, έχω πολλούς φίλους πρώην συμπαίχτες από το πόλο που συζητάμε, ας πούμε, και αυτά. Άντε Μάικ, σε πιστεύουμε, θα τα καταφέρεις, μου δίνουν και αυτοί κουράγιο. Για μένα η Βουλιαγμένη ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο το 97-98 που πήγα. Έκανα προπόνηση με τους καλύτερους αθλητές εκείνης της εποχής που πήραν πρωτάθλημα Ελλάδος και κύπελλο Ευρώπης. Μόνο που τους κοιτούσες, ας πούμε, σου έδινε το κίνητο να δουλέψεις ακόμα περισσότερο. Πήγαινε η μπάλα out, ας πούμε, την κυνηγούσες εσύ την μπάλα για αυτούς. Σε μια πισίνα τα οποία στην Αθήνα όλες οι πισίνες σχεδόν είναι ανοιχτές. Mm-hmm. Και οι πισίνες κυρίως είναι πάνω στις θάλασσες των νοτίων προαστίων. Φάληρο, Καλαμάκι, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη. Είναι πισίνες τώρα με επαγγελματικές ομάδες Α1 πάνω στη θάλασσα. Πέρα από το ότι μπαίνει το μαχαίρι στο κόκαλο της προπόνησης σε αυτό το επίπεδο, είναι και τα μποφόρ που σηκώνει ο αέρας εκεί. Εκεί πέρα, δηλαδή, 2-3 μποφόρ είναι σίγουρο. Mm-hmm. Πολλές φορές είχαμε και 5 και 6 και 7 μποφόρ, που σημαίνει ότι η πισίνα είναι κυματώδης. Είναι ακόμα πιο δύσκολη. Αυτές είναι φοβερές εμπειρίες.
Έχω να θυμηθώ πάρα πολλά πράγματα από την εμπειρία μου ως πολίστας. Είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει στη ζωή μου, από την Αμερική μέχρι την Αθήνα και τη Λάρισα, που εκτιμώ πάρα πολύ. Και εγώ νομίζω ότι γι' αυτό έρχονται οι επιτυχίες και θα έρθουν ακόμα περισσότερες, Μιχάλη, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που ξέρει τι εστί πόλο, έχεις μια εμπειρία και στην Α1 και στην Α2 και στη Β' Εθνική και μπορείς να τα μεταδώσεις και στα νέα τα παιδιά και να αγαπήσουν και αυτοί το πόλο. Ακριβώς, και σε ευχαριστώ πολύ που το αναφέρετε αυτό. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Έτσι ισχύει. Χρειάζεται εγώ, δηλαδή, άνθρωποι να δώσουν όθηση. Το πόλο το ξεκίνησα, ας πούμε, από μια τυχαία έμπνευση. Εγώ baseball έπαιζα στην Αμερική, μπάσκετ και ποδόσφαιρο, ας πούμε. Το πόλο δεν το ήξερα, δηλαδή το πόλο το ξεκίνησα 11 ετών. Mm-hmm. Με πήγε η μητέρα μου, ας πούμε, μαζί με τον αδερφό μου να μάθουμε κολύμπια αρχικά. Δεν ξέραμε τι είναι το πόλο. Δεν το ξέρω, παρόλο που στην Καλιφόρνια είναι δημοφιλής το πόλο. Mm-hmm. Οι περισσότεροι παίκτες της εθνικής ανδρών της Αμερικής είναι από την Καλιφόρνια. Λόγω κλίματος, λόγω θάλασσας, λόγω πολλών παραγόντων. Όπως και η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλό πόλο λόγω το ότι είναι η χώρα της θάλασσας. Μέγατο της θαλάσσης κράτος, που λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες. Λοιπόν, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Όχι ότι αυτοί που είναι στα βουνά δεν έχουν καλές ομάδες πόλο, αλλά ότι να έχεις θάλασσα βοηθάει. Από μια έμπνευση ξεκίνησα και εγώ το πόλο. Μπαίνοντας στα αποδυτήρια να κάνω ντους, βγαίνει μια ομάδα. Κολέγιο ήταν τα παιδιά αυτά. Και άκουγα φωνές. Τα τύμπανα του πολέμου άκουγα, να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Με τα κεφάλια κάτω, έτσι, με πάθος. Και έπαθα πλάκα. Αυτό με έκανε και πίστεψα εκείνη τη στιγμή, αυτό το άθλημα είναι για μένα. Αυτό που είδα, αυτό είναι για μένα. Παρόλο που στο ποδόσφαιρο ήμουν πολύ καλός. Αυτό είναι για μένα. Πήγα από πίσω τους, είδα ένα υπέροχο παιχνίδι, έλεξε και 7-5. Θυμάμαι και τα χρώματα σκουφιών. Ήταν τελικός κολεγίων στο Long Beach. Κόκκινα και κίτρινα, τα θυμάμαι. Και κερδίσαν οι κίτρινοι 7-5, 2.500 κόσμος. Ήμουνα τόσο αποσυντονισμένος αυτή τη στιγμή από το παιχνίδι αυτό, που ξέχασα τη μάνα μου που με περίμενε έξω. Η μάνα μου φώναξε την αστυνομία για να με ψάξει. Με κυνηγούσε μετά χαμός. Και εξήγησα στη μητέρα μου ότι αυτό το άθλημα, αυτό το άθλημα, αυτό το άθλημα. Ξεκίνησα από αυτό το άθλημα, από τότε δεν σταμάτησα. Από το 92 δεν σταμάτησα με αυτό το άθλημα. Φτάνοντας με τα σχολικά πρωταθλήματα που μπήκα στο Millikan High School της Αμερικής, πιάνοντας Άρε Λάιτ στο σπίτι, βλέπαμε και τα γεγονότα της Ελλάδος με τον αθλητισμό, εμένα κυρίως με ενδιέφερε, και έβλεπα και το πόλο. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα, η Βουλιαγμένη. Εκεί θα πάω. Εκεί θα πάω και πήγα. Και βρήκα κατάφερες. Τον Μαυρωτά, βρήκα τον Μάζη, τους Αφρουδάκηδες, τον Λοράντο, τον Ψύχο, τον Τουρμπόγεβιτς, τον Λαμπάτο, τον Μπουλγουρά, τον Μουριάδη, τον Τσίκλο, τον Καφετζόπουλο, όλους αυτούς. Και τον Γιάννη Γιαννουρή και τον Μαυρωτά προπονητή, τον Δημήτρη. Μεγάλο σχολείο και βουλιά. Τεράστιοι αθλητές όλοι τους. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να πω στο επανειδήν, Μιχάλη, γιατί μπορούμε να μιλάμε για πάρα πολύ ωραία για αυτό το εξαιρετικό άθλημα και είμαι σίγουρος ότι θα μας ξαναδοθεί η ευκαιρία. Να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας και μας έβαλε σε αυτό το μαγικό κόσμο του πόλου. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε για πολλωστή φορά που μας κάνατε την τιμή να μας καλέσετε στην εκπομπή σας, αυτή την υπέροχη εκπομπή που παρακολουθώ και από το Facebook. Σίγουρα θα σας δώνω και κάτω στην Αθήνα, γιατί θα το κοινοποιήσουμε σε φίλους μου. Και υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Εύχομαι υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα μας, παρόλο που πολλά περνάμε δύσκολα, να είμαστε δυνατοί, να είμαστε σκληροί και δυνατοί και θα ξεπεράσουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα, γιατί είμαστε Έλληνες. Σωστά. Και το μήνυμα που έτσι νομίζω πρέπει να κλείσουμε, αθληθείτε κάνει καλό. Αυτό είναι. Είτε είναι πόλη, είτε είναι άλλα αθλήματα, αθληθείτε κάνει καλό. Να φέρνουν οι γονείς τα παιδιά τους στον αθλητισμό, κυρίως τώρα που και το ΠΕΑΚ, το ΠΕΑΚΙ, από την προηγούμενη διοίκηση του κυρίου Πάικα και την νυν διοίκηση του κυρίου Μπαλατζίδη, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει άψογη συνεργασία και μπράβο τους που μεταμορφώσανε το ΠΕΑΚ. Έγιναν γήπεδα ποδοσφαίρου, έγιναν μπάσκετ, το κολυμπητήριο το φτιάξανε και θα φτιάξουν και άλλα πράγματα. Φτιάξανε αποδυτήρια κτλ. Μπράβο. Αυτό δίνει κίνητρο στον κόσμο να κάνει αθλητισμό. Εγώ μόνο μπράβο έχω να πω.
για όλα τα αθλήματα. Να θέλουν οι γονείς, όπως είπατε κι εσείς, στον αθλητισμό. Γιατί ο αθλητισμός σώζει. Πολύ σωστά. Με αυτό θα κλείσουμε. Μιχάλης Λόλης από τον Πύριο Ιαννίνων, το Πόλο. Ο Σύλλογος Πόλο της πόλης, που πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό άθλημα. Είστε επανειδήν, λοιπόν. Μιχάλη, σε ευχαριστώ.